Αυτά στους βαριά πρέπει να δίνονται. Ομολογουμένως δεν έχω τόσο αυστηρά κριτήρια, αλλά κυρίως είναι για νοσοκομιακή χρήση. Δεν είναι για εξωνοσοκομιακή χρήση έτσι κι αλλιώς. Οπότε είναι και ευκαιρία να πάρουμε και μια ιδέα. Ευχαριστώ πολύ για την συνάντηση. Εύχομαι να πάει και στη συνέχεια καλά. Και θα μου επιτρέψετε να σας δώσω μερικά στοιχεία τι προβλέπει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ότι το 2050 υπολογίζουν ότι θα χάνουμε 10 εκατομμύρια άτομα ετησίως και θα είναι η πρώτη αιτία θανάτου, θα ξεπεράσει και τον καρκίνο, τα καρδιαγγειακά φαίνεται να πηγαίνουν πιο πίσω και όλες τις άλλες θα είναι η πρώτη αιτία θανάτου. Επομένως, λάβετε το σοβαρός υπόψη, το 2050 είναι πολύ νέοι στο ακροατήριο. Μην πείτε τι μας νοιάζει εμάς, τι θα γίνει το 2050. Είναι η ακροστοιχίδα, το escape, που το escape γράφεται αλλιώς. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τα μικρόβια που μας απασχολούν είναι τα γραμ θετικά. Από τα γραμ θετικά είναι ο ντερόκοκκος και ο χρυσίζων σταφυλόκοκκος ανθεκτικός στις αντισταφυλοκοκκικές πενικυλίνες. Αλλά δεν θα έλεγα ότι στα νοσοκομεία μας είναι το κυρίως πρόβλημα. Το κυρίως πρόβλημα είναι τα γραμ αρνητικά, τα πολυανθεκτικά. Ποια είναι αυτά? Είναι η κλεμσιέλα πνευμονίας, κακό μικρόβιο και λιμογόνο. Είναι το ασυνετομπάκτερ, τα στελέχη του ασυνετομπάκτερ και κυρίως τον παουμάνι. Είναι η ψευδομονάδα, θα έλεγα λιγότερα μας απασχολεί τα τελευταία χρόνια και όλα τα υπόλοιπα εντεροβακτηριακά. Αυτά είναι τα κακά μικρόβια τα οποία τα έχουμε και εμείς. Λοιπόν, να πάρουμε μια αναδρομή από το παρελθόν. Τότε που δεν υπήρχαν και εμφανίστηκαν τα αντιβιωτικά, μετά την εμπενικυλίνη είναι η εμπικυλίνη όπως βλέπετε. Και θα λέγαμε ότι θεραπεύαμε πάρα πολλές αρρώστιες με την αμπικυλίνη και την αμοξυκυλίνη στη συνέχεια. Είναι η δεκαετία του 60. Αλλά τα μικρόβια πιο έξυπνα πάντα από εμάς. Παρήγαγον β' λακταμάσες κατέστρεψαν την αμπικυλίνη και έτσι πήγαμε στις κεφαλοσπορίνες πρώτη, δεύτερη, τρίτη γενιά. Όταν κάναμε την τρίτη γενιά κεφαλοσπορινών, κεφτριαξόνη και φτεζιντήμη, νομίζαμε ότι λύσαμε το πρόβλημα των μικροβίων, αλλά δεν κερδίσαμε τίποτα. Δεν κερδίσαμε, κερδίσαμε, αλλά για μερικά χρόνια. Αυτά κάναν τις λεγόμενες ESBL, εκτεταμένου φάσματος β' λακταμάσης. Δηλαδή, φάρμακα μικρόβια που καταστρέφουν τα αντιβιωτικά. Και πήγαμε μετά το 2000, κυνηγώντας τα μικρόβια, στις καραβαπενέμες, τη μεροπενέμη και την ημιπενέμη. Και είπαμε τότε πια λύσαμε όλο το πρόβλημα, γιατί όλα ήταν ένα παν φάρμακο. Αλλά φαίνεται ότι ούτε και τότε, γιατί κάναν καρβαπενεμάσεις και άλλους μηχανισμούς στα μικρόβια και χαλάσανε και τις καρβαπενέμες. Το τελευταίο μας όπλο, που και σήμερα είναι καλό φάρμακο και πρέπει να το ξαναφέρουμε πιο ζωντανό, γιατί πραγματικά θα σας έλεγα ότι είναι αναντικατάστατο όπου είναι δραστικό. Επομένως, να ξεχάσουμε την δεκαετία του 40-60, που ήταν η χρυσή εποχή, και μετά το 60 η χρυσή εποχή των αντιβιωτικών. Γιατί η τελευταία 20ετία είναι πενιχρή όσον αφορά τα αντιβιωτικά και δεν παράγουμε τίποτα άλλο, όπως θα δείτε, παρά μία βελτίωση και συνδυασμούς των ήδη υπαρχουσών ομάδων, να μην πούμε ακριβώς ουσιών. Πάμε λοιπόν στο κυρίως φάρμακο. Δεν είναι φάρμακο για την εντατική πλην ελαχίστων περιπτώσεων. Είναι μια τρίτη γενιά κεφαλοσπορίνη, κυκλοφορεί. Είναι κεφταρολίνη. Μοιάζει πολύ με την τρίτη γενιά, με την κεφτριαξόνη και την κεφωταξίμη. Δεν μοιάζει με την κεφταζεντήμη, είναι τελείως διαφορετική. Το μεγάλο της πλεονέκτημα είναι ότι πιάνει τον χρυσίζοντα σταφυλόκοκο, που είναι ανθεκτικό στις πενικυλίνες και κεφαλοσπορίνες όλες τις λακτάνες. Τους MRSA, τους λεγόμενους. Είναι ανεξάρτητη ευαισθησία ακόμη και στη βενκομυκίνη. Ξέρετε ότι σήμερα έχουμε ανθεκτικά στελέχη. Είτε ενδιάμεση αντοχή, είτε πλήρη αντοχή στη βενκομυκίνη. Δεν είναι σπάνια η αντοχή του σταφυλοκόκου στη βενκομυκίνη. Τουλάχιστον η ενδιάμεση αντοχή είναι πάρα πολύ συχνή. Επομένως, σε βαριές σταφυλοκοκκικές λοιμώξεις δεν είμαστε απόλυτα σίγουροι και άνετοι, θα έλεγα, εάν δίνουμε στον άρρωστο βανκομικίνη τυφλά, εάν δεν έχουμε και τις λεγόμενες MIC. Πιάνει το πνευμονιόκοκο, πιάνει το εντερόκοκο, στα γκραμ αρνητικά ό,τι πιάνουν τα εντεροβακτηριακά, δεν πιάνει ψευδομονάδα, δεν πιάνει ασυνετομπάκτερ. Είναι εκτός φάσματος από γενιουσιμιού της.
κακή, όπως όλες οι κεφαλοσπορίνες, κακή δράση στα νεαρόβια. Αν θα έχετε ενδοκυλιακή λίμωξη και θα θέλετε να το δώσετε το φάρμακο γιατί φοβόσαστε για το σταφυλόκοκο και τα μερικά γκράμμα αρνητικά, πρέπει να συνδυαστεί με μετρονιδαζόλη. Και βέβαια δεν πιάνει καθόλου τα άτυπα όπως όλες οι λακτάμες. Πενικυλίνες, κεφαλοσπορίνες, κραυγαπνέμες. Δεν πιάνει κανένα τα μυκοπλάσματα, δεν πιάνει κανένα την λετζιονέλα. Δηλαδή σε μια πνευμονία άτυπη δεν μας φτάνει. Θα πρέπει να δώσουμε μακρολίδι ή κοινολόνι μαζί. Λοιπόν, ό,τι κάνει η SBL δεν είναι κατάλληλο φάρμακο. Εκτός φάσματος είναι το ασυνετομπάκτηρ και η ψευδομονάδα. Θα λέγαμε λοιπόν, υπάρχουν μελέτες που τι μας λένε, ότι αν έχετε λοιμώξεις μαλακών μορίων, σοβαρές επιπλεγμένες λοιμώξεις μαλακών μορίων, αυτά οι χειρουργοί τα ξέρουν και τα φοβούνται και εμείς τα φοβόμαστε, η δράση της είναι η ίδια με τον συνδυασμό βανκομικίνης αστριονάμις. Άρα καλά αποτελέσματα και επίσης, άμα έχετε πνευμονία από την κοινότητα, είναι, θα έλεγα, μια πολύ καλή επιλογή η κεφταρολίνη, γιατί σας πιάνει και σταφυλόκοκο και πνευμονιόκοκο και μερικά γκράμμα αρνητικά. Επομένως, ποιες θα ήταν οι ενδείξεις, θα λέγαμε, και πού μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Επιπεπλεγμένες λοιμώξεις μαλακών μορίων. Όποιες και αν είναι αυτές, είτε μετά από μετατραυματικές, μεταγχειρητικές, αν δεν έχουν τα πολυανθετικά, σε ένα ερυσίπελα, στο οποίο είναι επιπεπλεγμένο, σε εγκάβματα και έχουμε ψευδομονάδα, δεν μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Όπου φοβόσαστε το χρησίζονται σταφυλόκοκο, που δυστυχώς στα νοσοκομεία είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό των MRSA, στην κοινότητα είναι 15%, αλλά δεν είναι φάρμακο της κοινότητας, είναι ενέσιμο φάρμακο. 600 μιλιγκράμμ επεδίως μόνο νευδοφλεβίως και στην ενδοκαρδίτιδα έχουν αρχίσει να δοκιμάζεται το φάρμακο, εάν έχουμε προβλήματα και δεν μπορούμε να δώσουμε στους MRSA και δεν μπορούμε να δώσουμε τα γλυκοπεπτίδια και λιποπεπτίδια. Και στην πνευμονία από MRSA με μια σχετική επιφύλαξη. Πάμε τώρα αυτά που ξέρω ότι καίγονται οι γιατροί της μονάδος και καίγονται και οι γιατροί μέσα στις κλινικές και στα νοσοκομεία, είτε είναι θάλαμη, είτε είναι μεντατική θεραπεία, διότι έχουμε τα γκράμμα αρνητικά τα οποία είναι πολυανθεκτικά ή πανανθεκτικά. Και επομένως θα πάμε στα γκράμμα αρνητικά. Δεν σας έχω ετοιμάσει κάτι για τα γκράμμα θετικά. Υπάρχει κάτι για τα γκράμμα θετικά, αν θέλετε μπορούμε να το κουβεντιάσουμε. Είναι η κλεψιέλα, συνετομπάκτηρ, ψευδομονάδα και εντεροβακτηριακά. Θα λέγαμε για τις σημερινές μονάδες μας, η κλεψιέλα και το συνετομπάκτηρ είναι μάστιγα. Από εκεί και πέρα να ξέρετε ότι σύμφωνα με τα δεδομένα του Κελπνό, αυτός που θα πάρει η πολυανθεκτική ψευδομονάδα, που μπορεί να την πιάνει ένα έως κανένα αντιβιωτικό, το 40% θα φύγει από τη ζωή, θα πεθάνει μέσα στις πρώτες 30 μέρες. Η θνητότητα είναι πάρα πολύ υψηλή, η νοσηρότητα αφάνταστη. Επομένως, μην αστειευόμαστε και να δούμε λιγάκι και τα χάλια μας. Εδώ πέρα, δεν το φτάνω να σας το δείξω. Ναι. Λοιπόν, βλέπετε ότι στις παθολογικές μονάδες η εκκλεμψιέλα, στις καρβαπενέμες, δηλαδή μεροπενέμι και μηπενέμι, έχει μια αντοχή τα μισά στελέχη. Αντιλαμβάνεστε ότι αν έχει περάσει και από μονάδες εντατικής θεραπείας, θα πάτε στο πολύ ψηλό. Στις χειρουργικές, στους χειρουργικούς θαλάμους, στις μονάδες χειρουργικές είναι 65% και στις εντατικές μονάδες είναι 90% ανθεκτικές οι κλεμψιέλες μας. Το ασυνετομπάκτερ στις εντατικές είναι, κοντεύουμε να αγγίσουμε και είναι το 100%. Άρα οι καρβαπενέμες πλέον τουλάχιστον εμπειρικά δεν έχουν θέση. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε μια μικροβιεμία ή σε μια βαριά λίμωξη από ασυνετομπάκτερ, γιατί είναι σε όλο το νοσοκομείο είναι από 90 μέχρι 100%. Η ψευδομονάδα έρχεται λίγο καλύτερη. Οι χειρουργοί μας αδικούνε λιγάκι, τους αδικούμε μας αδικούνε, αλλά τα ποσοστά είναι λιγότερα, επομένως εκεί είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, αλλά δεν είναι το πλέον συχνό μικρόβιο σήμερα. Η κλεμψιέλα και το ασυνετομπάκτερ είναι αυτά που απασχολούν πάρα πολύ τις μονάδες. Και τι κάνουμε λοιπόν στα πολυανθεκτικά, τι έχουμε, τι όπλα έχουμε. Για την ψευδομονάδα έχουμε ήδη την κολυμικίνη, φωσφομικίνη για να κάνουμε μια αναδρομή στα παλιά. Η αστρεονάμι, αν τη ζητήσουμε, την έχουμε. Και μερικές φορές είναι φάρμακο το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί μπορεί να μην έχουμε τίποτα άλλο στη φαρέτρα μας. Άρα πρέπει να το βάζει το εργαστήριο. Νομίζω η κυρία Γαλανοπούλου το ξέρει και το βάζει. Αλλά καλό να το ζητάμε κι εμείς. Και τα δύο φάρμακα τα τελευταία είναι η κεφτολοζάνη και η κεφταζιντίμη. Αυτά τα δύο είναι μαζί με αναστολής. Είμαι πρώτη με την ταζοβακτάμι, δε και φταζιντίμι με την αφιμπακτάμι. Εδώ λιγάκι θα εστιαστούμε την επόμενη ώρα που διαθέτουμε. Για την κλεμψιέλα
Η κολυμικίνη δουλεύει, αλλά έχουμε αρκετά ψηλή αντοχή πλέον. Δεν μας καλύπτει απόλυτα εμπειρικά. Οι αμινογλυκοσίδες εν μέρη, και θα έλεγα αν θα δώσετε αμινογλυκοσίδη, μην δίνετε μπρικλίνη, θα δίνετε γενταμικίνη. Η γενταμικίνη έχει μικρότερο ποσοστό αντοχής, η κλεψιέλα έναντι της γενταμικίνης. Επομένως, εξακολουθεί να ζει. Η δικαικυκλίνη, φωσφομικίνες, που με αιμόνι της δευτά, η στερονάμι, κρεβαπενέμιση, ένα μεγάλο ερωτηματικό. Και πάμε τώρα στην κυφθεσδήμια επιμπακτάμι. Βλέπετε, δεν έχουμε άλλο παλιό καινούριο όπλο. Και πάμε στο σινετομπάκτερ, που δεν έχουμε κανένα καινούριο όπλο. Αυτά που είναι με κόκκινα είναι καινούρια όπλα. Για το σινετομπάκτερ δεν έχουμε κανένα καινούριο όπλο. Επομένως, το μόνο όπλο μας είναι να διαφυλάξουμε τα υπάρχοντα αντιβιωτικά. Θα το πούμε προς το τέλος. Και φτολοζάνι τα ζομπακτάμι, το ζερμπάξα. Και να σας πω την αλήθεια μου, αυτά το ένα εκ των δύο φαρμάκων το έχουμε χρησιμοποιήσει στην κλινική, ομολογουμένως με πολύ φιδό. Αλλά την κεφταζιδήμια βιβακτάμι την έχουμε χρησιμοποιήσει. Την κεφταλοζάνη τα ζομπακτάμι δεν την έχουμε χρησιμοποιήσει. Είναι μια σκέψη, θα δούμε αν πρέπει να τη βάλουμε, γιατί είναι και το κόστος στη μέση οπωσδήποτε. Λοιπόν, μοιάζει θα έλεγα, η κεφταλοζάνη είναι τρίτη γενιά κεφαλοσπορίνη. Μαζί με τα ζομπακτάμι. Κυκλοφορεί πλέον αυτό το φάρμακο εδώ και αρκετό καιρό. Λέγεται Ζερμπάξο, το σκεύασμα δεν έχει αντικατασταθεί, επομένως δεν θα παραξηγηθώ αν το χρησιμοποιώ. Τι πλεονέκτημα έχει έναντι των άλλων φαρμάκων, ακόμη και έναντι των καρβαπενωμών? Το πλεονέκτημα είναι ότι έχει καλύτερη δράση από τις άλλες κεφαλοσπορίνες και από την πιπερακυλίνη τα ζομπακτάμι έναντι στις ψευδομονάδες. Είναι εγγενής η δράση. Και δεν έχει πάντα διασταυρούμενη αντοχή. Μπορεί να είναι ανθεκτικό και στις καρβαπενέμες, ένα στέλεχος ψευδομονάδος, και όμως το ζερμπάξα να είναι ευαίσθητο. Επομένως, θα έλεγα ότι είναι και το μεγαλύτερο πλεονέκτημα, το οποίο όμως μπορεί να μας καλύψει για μια ψευδομονάδα, την οποία δεν την πιάνουν άλλα φάρμακα. Καλή δράση έναντι των αντεροβακτηριακών, εδώ θα έλεγα ότι μοιάζει πολύ με την περικυλίνη τα ζομπακτάμι, και αυτά που παράγουν κεφαλοσπορινάσες χοντρικά για τους παθολόγους της CSBL, όπως είπαμε και προηγουμένως, εκτεταμένου φάσματος β' λακταμάσης. Μιλάμε για μηχανισμούς αντοχής, δεν μιλάμε για φάσμα αντιβιωτικών, γιατί καμιά φορά το μπερδεύουμε. Προσέξτε τώρα. Δεν είναι δραστική στα μικρόβια, στην κλεψιέλα που παράγει και η PC. Σε αυτά που παράγουν καρβαπενεμάσεις. Δεν είναι δραστική στο ασινετομπάκτερ. Εξ ορισμού δεν πιάνει το ασινετομπάκτερ. Επομένως, δεν είναι δραστική στα αναερόβια. Αν θα το δώσουμε σε λοιμώξεις που έχουν αερόβια, θέλουμε βοήθεια με μετρονιδαζόλη ή με άλλα φάρμακα. Έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα, συγκεντρώνεται πολύ στο υγρό των κυψελίδων και αυτό βοηθάει σε λοιμώξεις αναπνευστικού, όπως είναι μια σοβαρή πνευμονία, νοσοκομιακή πνευμονία, και θα έλεγα εναντί άλλων φαρμάκων έχει πολύ καλή φαρμακοκινητική, φαρμακοδυναμική. Αν θέλουμε να κάνουμε εμπειρική θεραπεία, πού μπορούμε να τη δώσουμε? Σε επιπεπλεγμένες κοιλιακές λοιμώξεις, συνήθως είναι χειρουργικές λοιμώξεις. Βγήκε ο άρρωστος από το χειρουργείο. Δεν περιμένουμε να έχει αμέσως ασινετομπάκτερ. Μπήκε τώρα. Φοβόμαστε ότι έχει μείνει 2-3 μέρες στο νοσοκομείο, μπορεί να έχει κάτι ενθεκτικό. Είναι μια ένδειξη πολύ καλή. Μπορούμε να το χορηγήσουμε μαζί με μετρονιδαζόλη. Σε επιπλεγμένες ουρολοιμώξεις. Είναι νοσοκομιακό αντιβιωτικό, δεν είναι για την κοινότητα. Και εκεί που ξέρουμε ότι μπορεί να παράγει η SBL. Δηλαδή, οι κεφαλοσπορίνες από μόνες τους δεν θα κάνουν τίποτα στα αντεροβακτηριακά. Είναι μια πολύ καλή επιλογή. Ειδική θεραπεία μπορούμε, αυτό θέλω να το προσέξετε λιγάκι, γιατί οι καρβαπενέμες, δηλαδή η μεροπενέμη και η ημιπενέμη, μεροπενέμη χρησιμοποιούμε, γιατί δεν είναι, μπορούμε και τη χρησιμοποιούμε και στους νεφροπαθείς πιο εύκολα, είναι αναντικατάστατα φάρμακα. Και θέλουμε να τα διαφυλάξουμε. Σε μια προσπάθεια λοιπόν, ένα βήμα πριν από τις καρβαπενέμες, όπου όμως μπορούμε και όπου έχουμε μικροβιολογικά δεδομένα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την κεφταλοζάνη τα ζομπακτάμι, διασώζοντας έτσι τις καρβαπενέμες. Ή, αν ξέρω ότι παράγει η SBL και δεν παράγει καρβαπενεμάση, θα το δώσω. Γιατί να δώσω ημιπενέμη, καρβαπενέμη? Θα με πιάσει. Θα πιάσει τον άρρωστο, θα πάει πολύ καλά. Ή, αν ξέρω από το εργαστήριο ότι είναι ευαίσθητο στην κεφταλοζάνη τα ζομπακτάμι, να κόψω την καρβαπενέμη, να πηγυρίσω πίσω. Να κάνουμε το λεγόμενο step down. Λοιπόν, λοιμώξη από ψευδομονάδα κατ' εξοχήν. Καλό αντιψευδομοναδικό. Είναι μόνο ενδοφλεβίος και η δόση είναι 1,5 γραμμάριο 3 φορές την ημέρα. Ενδοφλεβίος. Πάμε τώρα στη δυσάρεστη πραγματικότητα. Που τι λέει η απάνω καμπύλη? Οι καμπύλες είναι καμπύλες επιβιώσεως, θα λέγαμε. Όταν ένα στέλεχος μικροβίους
παράγει καρβαπενεμάση, κάτι που καταστρέφει τη μεροπενέμη και την ημιπενέμη, ή δεν παράγει. Το επάνω λοιπόν είναι αυτό που δεν παράγει η επάνω καμπύλη. Βλέπετε ότι πόση διαφορά στη θνητότητα έχει ένας άρρωστος αν έχει την ατυχία να πάθει λίμωξη από ανθεκτικό στις καρβαπενέμες μικρόβιο. Μια πνευμονία, μικροβιεμίες, χειρουργικές λιμώξεις κτλ. Η θνητότητα είναι πολύ μεγαλύτερη. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν τι δυνατότητα έχουμε για αυτά. Αναστολής β' λακταμασών. Ποιοι είναι οι αναστολής? Είναι η βιμπακτάμη μαζί με την κεφταζιντίνη. Θα το πούμε και στη συνέχεια. Αυτή δεν είναι λακτάμη. Εν αντιθέσει με την ταζομπακτάμη, εν αντιθέσει με το... με τις άλλες τις παλιές αναστολής, όπως είναι η αμοξικυλίνη μαζί με, με τον κλαβουλανικό, η σουλμπακτάμη. Αυτή είναι μη λακταμικό προϊόν. Και τι κάνει? Πρακτικώς αδρανοποιεί, θα λέγαμε, δεσμεύει όλες τις εκτεταμένου φάσματος β' λακταμάσης, όλες τις κεφαλοσπορινάσεις. Επομένως, έχει φάσμα έναντι των λακταμασών. Προσέξτε όμως. Εάν θα το δώσουμε, πρέπει να ξέρουμε τι παράγει. Έχετε ένα στέλεχος που ξέρετε ότι είναι ανθεκτικό στη μεροπενέμη. Θα το δώσω τυφλά? Δεν μπορείτε να το δώσετε τυφλά. Γιατί αν δεν παράγει μία καρβαπενεμάση που λέγεται KPC, είτε χειρουργοί είσαστε, είτε άλλες ειδικότητες είσαστε, αυτή τη λέξη θα τη μάθετε υποχρεωτικά. Δεν πιάνει την KPC. Δηλαδή, αν η κλεμψιέλα παράγει KPC και είναι το πρώτο σε συχνότητα πολυανθεκτικό μικρόβιο στις μονάδες εντατικής θεραπείας, σε εμάς ίσως να είναι το συνετομπάκτερ. Η κλεμψιέλα είναι ένας από τα πρώτα μικρόβια που απικίζουν τις μονάδες. Αν δεν παράγει KPC και παράγει άλλες καρβαπενεμάσεις, δεν κάνετε απολύτως τίποτα με το συνδυασμό κεφταζιντίμης αβιμπακτάμης. Το εργαστήριο έχει τη δυνατότητα, γι' αυτό στέλνετε καλλιέργεια, είτε πριν δώσετε το αντιβιωτικό, είτε όταν πρόκειται να κάνετε τη μετατροπή. Και κυρίως αιμοκαλλιέργειες, αλλά και ο παντός είδους καλλιέργειες, ποιού και άλλων δειγμάτων. Έχει και άλλα πλεονεκτήματα, γιατί ξέρουμε ότι παρουσία των αντιβιωτικών κάνουν μηχανισμούς αμήνης. Λοιπόν, το ίδιο, η ίδια η αβιμπακτάμη δεν έχει βακτηριοκτόνα δράση. Δεν είναι αντιβιωτικό. Είναι αναστολέας των β' λακταμασών, τίποτα άλλο. Είναι πάντα σε συνδυασμό με την κεφταζιντίμη. Επομένως, πρακτικά, τι πιάνει αυτό το αντιβιωτικό? Πιάνει όλα τα εντεροβακτηριακά και την ψευδομονάδα που παράγουν οι SBL. Τι πιάνει? Πιάνει αυτά τα γκραμ αρνητικά της κλεμψιέλες και την ψευδομονάδα που παράγουν καρβαπενεμάση μόνο και η PC. Η ψευδομονάδα δεν την παράγει. Την κλεμψιέλα κυρίως και τα εντεροβακτηριακά. Όχι τις άλλες καρβαπενεμάσεις. Προσέξτε, δεν έχει καμία δράση στο συνετομπάκτερ. Είπαμε προηγουμένως, όταν δείξαμε ένα προήμιο, ότι για την κλεμψιέλα, αν και χειρότερο μικρόβιο, έχουμε ένα καινούριο φάρμακο. Για το συνετομπάκτερ δεν έχουμε κανένα απολύτως καινούριο φάρμακο. Κάψαμε την κολυμικίνη. Να μην την πω λέξη, καίμε και τον άρρωστο. Λοιπόν, προχωρούμε όμως, γιατί δεν μου αρέσει να μένω σε μηνύματα αρνητικά. Βλέπετε όμως ότι σε μικρόβια, σε αρρώστους που έχουν λίμωξη με μικρόβια που παράγουν καρβαπενεμάσεις, δεν είναι και τόσο καλά τα δεδομένα. Μπορεί να έχετε ένα 40% αποτυχία. Έχετε μεγάλη θνητότητα στις μονάδες. Ακόμη και με την κεφταζιντίμη αβιμπακτάμη. Δηλαδή, δεν λύσαμε το πρόβλημά μας και δεν πρέπει να την καταστρέψουμε και πολύ γρήγορα. Η δοσολογία για τα δύο φάρμακα αυτά είναι για την κεφτολοζάνη είναι μαζί με τον αναστολέα 1,5 γραμμάριο ανά 8 ώρο και 2,5 γραμμάρια η αβιμπακτάμη μαζί με την κεφταζιντίμη. Όταν έχετε νευρική ανεπάρκεια, ανάλογα με το βαθμό νευρικής ανεπαρκίας, αυτά υπάρχουν, έχω δώσει σχεδόν σε όλους στην κλινική αυτά τα μπλε και τα γκρι βιβλιαράκια μικρά, τα pocket book, που υπάρχει η προσαρμογή της δοσολογίας επί νευρικής ανεπαρκίας. Τι συνιστά η Ευρώπη για την κεφταζιντίμη αβιμπακτάμη, για το ζαβισεύτα, αν το θέλετε? Μπορεί για μερικούς να μην το ξέρετε και καθόλου και δεν πειράζει. Εγώ δεν είμαι πολύ υπέρ του να το μάθετε. Λένε ότι πρέπει να το δίνει σε σοβαρές ενδοκυλιακές λοιμώξεις επιπλεγμένες. Η χειρουργή. Σε μια δευτερογενή περιτονίτιδα ανοίγει το έντερο μετά από καρκίνους, μετά από μεγάλες επεμβάσεις. Εκεί έχετε και κάθε περιθώριο να έχετε και καλλιέργειες.
σε πολύ επιπεπλεγμένες ουρολοιμώξεις που δεν έχουμε σχεδόν το μοναδικό φάρμακο, σε νοσοκομιακή πνευμονία και πνευμονία του αναπνευστήρα, από τον αναπνευστήρα. Έτσι. Και θα λέμε ότι για τα γκραμ αρνητικά πρέπει να έχουν πολύ περιορισμένη δράση. Γκραμ θετικά δεν πιάνει κανένα. Σύμφωνοι. Και εδώ συνιστούν είτε έναν γιατρό κλινικό που ασχολείται με λοιμώξεις ή αν υπάρχει λοιμωξιολόγος είναι διαθέσιμος, τότε μόνον με την συνταγή, με την σύμφωνη γνώμη του λοιμωξιολόγου. Δεν πρέπει να μπει σε ένα φάρμακο. Θέλει περιορισμούς. Πάμε τώρα στα καθημάς. Γιατί εμείς πρέπει να είμαστε ακόμη πιο σκληροί στη χορήγησή του, γιατί η Ευρώπη, ας πούμε, οι σκανδιναβικές χώρες, πιστεύω ότι και να το αγνοούν το φάρμακο δεν πειράζει. Απλώς θα το δώσουν αν ένας άρρωστος πάει από την Ελλάδα. Λοιπόν, πού το δίνουμε? Στοχευμένη θεραπεία. Το ειδική θεραπεία θα πει στοχευμένη. Τι θα πει στοχευμένη? Έχω καλλιέργεια. Έχω αποτέλεσμα. Έχω μικρόβιο, το οποίο είναι ανθεκτικό στη μεροπενέμη, ανθεκτικό στην κολυμικίνη και το πιάνει, παράγει και η PC μόνον, όχι άλλη καρβαπενεμάση, γιατί τότε θα είναι ανθεκτικό, και το δίνουμε λοιπόν στις κλεψιέλες που παράγουν και η PC. Θα έλεγα ότι δεν έχει καμία άλλη ένδειξη. Μόνο στις κλεψιέλες που παράγουν και η PC. Εκεί, αν το ξέρω, είμαι πολύ δικαιολογημένη και το έχουμε δώσει και έχουμε βοηθήσει οι αρρώστους. Εντάξει, και αν ξέρουμε ότι σε μια ψευδομονάδα που συνήθως δεν συμβαίνει, το μοναδικό φάρμακο δραστικό. Εμπειρικά. Αν αρχίσουμε και το δίνουμε εμπειρικά, καταστράφει και το φάρμακο. Ήδη έχει αρχίσει να έχει αντοχές. Τι θα μπει εμπειρικά? Εμπειρικά δεν είναι χωρίς σκέψη. Είναι ορθολογική η σκέψη και στην εμπειρική θεραπεία. Δεν έχω ακόμα το αποτέλεσμα της καλλιέργειας και ξέρω ότι ο άρρωστός μου κινδυνεύει και δεν μπορώ να περιμένω 24 ώρες. Αν και τώρα υπάρχουν και μέθοδοι πολύ ταχείας που μπορούμε να μας το πούνε και πολύ γρήγορα. Αυτά είναι όμως λίγο συστήματα ακριβά. Φιλοδοξούμε να το έχουμε και στην κλινική. Δεν έχω κάνει συζήτηση με τον κύριο Παγιανόπουλο για να το προτείνουμε. Ίσως σε Έγκλη να το κουβεντιάσουμε και να δούμε αν μπορεί να γίνει. Λοιπόν, σε αρρώστη στην μονάδα με πολύ μεγάλο κίνδυνο ότι έχουν απικιστεί. Τι θα πει αυτό? Ξέρουμε προηγουμένως ότι είχαμε απομονώσει είτε από απικισμό από το έντερό τους που δεν νοσούν, είχαμε όμως απομονώσει μια κλεμψιέλα που παράγει και η PC. Κάνει λίμωξη ο άρρωστος, έχετε ένα 50% πιθανότητα ότι θα το κάνει από την κλεμψιέλα με την KPC και βέβαια θα δώσετε το φάρμακο. Κυρίως ή ένας άρρωστος που είναι, έχει πάρει του κόσμου τα αντιβιωτικά, έχει πάρει τις καρβαπενέμεις, έχει πάρει τις κολυμικίνες, εδώ ενδεχομένως δεν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε, όλα τα άλλα τα έχετε δώσει ανεπιτυχώς, επομένως μπορούμε να τα δώσουμε εμπειρικώς. Όμως, νομίζω θα τονίσω μία λέξη που θα ήθελα στο μυαλό του καθενός μας να μείνει. Δεν ισχύει πλέον, πάει καλά ο άρρωστος, άρα ευαίσθητο μικρόβιο δίνεται, άστον να τελειώσουμε τη θεραπεία με αυτό. Όχι, αυτό πια έχει ξεπεραστεί, είναι λάθος αντίληψη, έχει περάσει πια και στα κλασικά βιβλία η λεγόμενη αποκλιμάκωση. Θα πάτε στο παλαιότερο φάρμακο για να περισσώσετε το μοναδικό φάρμακο για την κλεμψιέλα που παράγει και η PC. Αλλιώς θα χάνουμε αρρώστους σαν τα κοτόπουλα. Αν κάνουμε μία σύνοψη από αυτά, θα δείτε ότι καινούρια φάρμακα που να πιάνουν τα προβληματικά μας μικρόβια, όλα δεν έχουμε. Και άντε έχουμε μια ελπίδα για την κλεμψιέλα και θέλουμε να περισσώσουμε την αμφιμπακτάμη μαζί με την κεφταζιντίμη, με αυτά που κουβεντιάσαμε και που θα κουβεντιάζουμε και πάνω στο κρεβάτι των αρρώστων, αλλά δεν έχουμε τίποτα από τα καινούργια του ασυνετομπάκτερ. Και γίνεται μεγάλη συζήτηση, μήπως πρέπει να προφυλάσσουμε πάρα πολύ την κολυμικίνη. Και εδώ θέλω να πω να μην αρχίζουμε και δίνουμε, ξεχάσαμε τα φάρμακα. Συνήθως και η πιο σοβαρή λίμωξη εκτός εξαιρέσεων, που δεν νομίζω ότι μας απασχολούν αυτή την ώρα, δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 10 μέρες, 12 μέρες και στην πνευμονία και στην μικροβιεμία. Δεν ξεπερνάνε τις 10-12 ημέρες οι θεραπείες αυτές. Επομένως, να κόβουμε όταν πρέπει το φάρμακο, να δίνουμε τη σωστή δοσολογία, τη μεγίστη επιτρεπτή θα τα δώσουμε. Λαμβανωμένου υπόψη και της νεφρικής λειτουργίας του αρρώστου. Λοιπόν, και να πούμε αν έρχεται τίποτα. Και αυτά ζητήμια βιμπακτάμι έχει έρθει. Είναι πράγματι, θα λέγαμε, ένα καινούριο μόριο. Λένε ότι η αστερονάμια βιμπακτάμ, τι θα μας πιάσει η αστερονάμια? Ξέρετε, η αστερονάμια έχει το πλεονέκτημα το εξής. Είναι το αζακτάμ, το ξέρετε το φάρμακο, το οποίο άμα το ζητήσουμε υπάρχει. Πιάνει τις καρβαπενέμες που δεν την πιάνει η αβιμπακτάμ.
Αυτή την ώρα δηλαδή θα μπορούσα να δώσω, αν έχω, αν παράγει το μικρόβιό μου και, και τα δυο είδη καρβαπεναμασών, θα μπορούσα να συνδυάσω την γεφταζητήμια βιμπακτάμι μαζί με την αστρεονάμι. Η αστρεονάμια βιμπακτάμι λοιπόν πιάνει όλες τις καρβαπενεμάσεις. Και την KBC και τις άλλες. Δεν έχει βγει ακόμα, δεν μπορώ να σας πω τίποτα. Λένε ότι θα βάλουν και στη μεροπενέμι αναστολής βήτα λακταμασών. Έχουν σχέση με τον βορικό οξύ. Και είναι και άλλες ομάδες, όπως είναι τα σιδηροφόρα, όπως είναι η πλαζομικίνη, μια νέα αμινογλυκοσίδη. Η πλαζομικίνη ήταν έτοιμη να βγει, αλλά φαλήρισε η εταιρεία και δεν ξέρω τι θα γίνει και δεν μπορώ να σας πω τίποτα περισσότερο. Δεν ανοίχτηκα στα γκραμ θετικά, γιατί είχα ένα τέταρτο να μιλήσω. Δεν το ξέρω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε γκραμ θετικά. Αν θέλετε στη συζήτηση, μπορούμε να έχουμε. Ένα θα σας πω μοναχά, ότι υπάρχει αντιβιωτικό, που είναι γλυκοπεπτίδιο, λιπογλυκοπεπτίδιο, που μπορείτε να το δώσετε μια φορά την εβδομάδα. Δηλαδή, μπορεί να το κάνει στο νοσοκομείο και άμα θέλετε να συνεχίσετε, μπορεί να ξανακάνει άλλη μια δόση την επόμενη εβδομάδα. Και αυτό μπορούμε να το κουβεντιάσουμε. Λοιπόν, επικαλούμε λοιπόν την ευαισθησία σας και πιστεύω ότι όλοι μας την έχουμε. Και δεν είναι ούτε η άγνοια πάντα που χρησιμοποιούμε τα νεότερα αντιβιωτικά και τα πολύ προωθημένα, είναι η αγωνία και ο φόβος. Αλλά δεν μπορούμε να ζούμε φοβικά, εάν λάβουμε υπόψη ότι το να περισσώζουμε τα αντιβιωτικά έχει περάσει πια στο επίπεδο της ηθικής. Είναι ανήθικο να χρησιμοποιείς ένα προωθημένο αντιβιωτικό όταν μπορείς να χρησιμοποιείς παλαιότερο, διότι καταδικάζεις τον επόμενο άρρωστο, που αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό και πλέον έχει περάσει και σε περιοδικά, κλασικά, ιατρικά, μη ιατρικά. Το λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, το λέει όλες οι εταιρείες, οι επιστημονικές, οι αμερικάνικες, οι ευρωπαϊκές, ότι το να περισσώζεις τα αντιβιωτικά είναι πια θέμα ηθικό. Ας το λάβουμε σοβαρά υπόψη και ό,τι θέλετε μπορούμε να κουβεντιάσουμε στη συνέχεια, αφού σας ευχαριστήσω πολύ για την προσοχή.